Από τις 8 το πρωί άνοιξαν οι ρωσικές κάλπες στην Αλεξανδρούπολη, όπου για ακόμη μια εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας λειτουργήσε εκλογικό κέντρο. Οι πολίτες με ρωσική υπηκότητα είχαν τη δυνατότητα για πρώτη φορά να ψηφίσουν τις ίδιες ώρες που έλαβε χώρα και η ψηφοφορία στη Ρωσία και όχι προηγουμένως όπως συνέβαινε σε άλλες εκλογικές διαδικασίες. Η κάλπη στήθηκε στο κτίριο της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου. Δικαίωμα ψήφου είχαν οι Ρώσοι πολίτες άνω των 18 ετών. Στα ψηφοδέλτια τα οποία πήραν στα χέρια τους οι ψηφοφόροι υπήρχαν τα ονόματα 8 υποψηφίων. Οι 7 από τους 8 υποψηφίους προτάθηκαν από πολιτικά κόμματα, ενώ ο νυν Ρώσος πρόεδρος συμμετείχε στις εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Η διαδικασία ξεκίνησε από 8 το πρωί, όπως γνωρίζετε θα διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Η προσέλευση είναι αρκετά ικανοποιητική. Μέχρι τώρα περάσανε πάνω από 100 άτομα. Να πούμε ότι και η αστυνομία είναι δίπλα μας και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει παραχωρήσει την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή ευχαριστούμε όλους όσοι μας βοηθούν σε αυτές τις διαδικασίες. Μπρος το παρόν βλέπουμε ότι μόνο Αλεξανδροπολίτες είναι στην ουσία. Από το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας έχουν ανέβει 5 υπάλληλοι του προξενείου, εντός οποίων είναι και υποπρόξενος υπεύθυνοι για τις εκλογές στην Αλεξανδρούπολη. Όπως γνωρίζετε, φέτος έχουμε κανονικό εκλογικό τμήμα υπό τον αριθμό 8423, καταχωρημένο σε όλους τους καταλόγους. Γι' αυτό άλλη μια φορά ακούστηκε η Αλεξανδρούπολη. Οποιοδήποτε από οπουδήποτε μπορεί να μπει στη σελίδα της κεντρικής εκλογικής διαδικασίας της Ρωσίας και να βρει εκεί και την Αλεξανδρούπολη υπό το αριθμό 8423. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξασφαλίζει το 70% της πρόθεσης ψήφου και τους επένους για την επιστροφή της σταθερότητας στη χώρα του έπειτα από την ταραγμένη δεκαετία του 90, με τίμημα όμως, σύμφωνα με τους πολιτικούς του αντιπάλους, στην σαφή υποχώρηση των ελευθεριών. Στα 65 του χρόνια, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται να εξασφαλίσει μια τέταρτη θητεία που θα τον διατηρήσει στην εξουσία μέχρι και το 2024, σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, αφότου ορίστηκε διάδοχος του Μπόρις Γέλτσιν. Σε ερώτηση αναφορικά με το αποτέλεσμα των εκλογών που θα θεωρούσε ικανοποιητικό, ο πρόεδρος Πούτιν απάντησε: «Οποιοδήποτε από τη στιγμή που θα μου δίνει το δικαίωμα να ασκήσω το αξίωμα του Προέδρου». Συμμετέχουν μόνο 3 πόλεις της Ελλάδας. Είναι η Αθήνα, η πρεσβεία της Αθήνας, εκεί στο πολιτιστικό κέντρο της πρεσβείας διεξάγονται εκλογές. Είναι Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης. Στα κτίρια του Γενικού Προξενείου διεξάγονται ως ξεχωριστά τμήματα εκλογικά και η Αλεξανδρούπολη για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογών έχει ξεχωριστό επίσημο εκλογικό τμήμα. Υπολογίζουμε ότι μερικοί εκατοντάδες Έλληνες Ρώσοι υπήκοοι, όσοι διαμένουν στην Αλεξανδρούπολη και στην ευρύτερη περιοχή, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πάντως εμείς ό,τι ήταν στο χέρι μας κάναμε και με την βοήθεια σας ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσαμε, ενημερώσαμε τον κόσμο για σημερινή μέρα και ας ελπίσουμε ότι να πάει έτσι όπως ξεκίνησε. Γιατί αν μέχρι τις 11 πέρασαν πάνω από 100, μέχρι τις 8 το βράδυ πιστεύω μερικοί εκατοντάδες Έλληνες οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου θα περάσουν και θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Την προηγούμενη φορά, αν δεν από τα η μνήμη μου, έχουν περάσει στην Αλεξανδρούπολη, είχαν ψηφίσει γύρω στα 350 με 400 άτομα. Όμως τότε δεν είχαν γίνει εκλογές στην Κομοτηνή.